Τώρα να πούμε δύο προφητείες που δεν έχουν παληθευτεί. Λοιπόν, η μία είναι δυστάρεστη και η μία είναι ευχάριστη. Θα έρθει καιρός που οι πόλεις θα γίνουν σαν παράγκες. Θα γίνει γενικός πόλεμος, εννοεί τον πυρηνικό πόλεμο, μετά από τον οποίο θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη και θα βαδίζει κανείς μισή ώρα για να βρει έναν άνθρωπο να του πει καλημέρα και να τον κάνει αδελφό του. Αυτή την προφητεία ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός συμφωνεί με τον Ισαΐα που λέει ότι θα ανοίξουν θηρίδες από τον ουρανό και θα πέσει η συμφορά πάνω στη γη και θα καεί η γη και θα μείνουν ολίγοι άνθρωποι πάνω στη γη. Προφητεύεται στο 24ο κεφάλαιο του Ισαΐα και καλά να το διαβάσουν οι αγαπητοί τηλεθεατέ, που αναφέρεται σε γενικό παγκόσμιο πόλεμο, τον χειρότερο και τον καταστρεπτικότερο πόλεμο που θα γνωρίσει ο πλανήτης μας. Συμφωνεί με τον Ζαχαρία, τον προφήτη, ένα από τους 12 προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος προφητεύει ότι η τελευταία πληγή, το τελευταίο και το χειρότερο πλήγμα κατά της αντιθέας ανθρωπότητας θα είναι ότι θα χύνονται τα μάτια από τις κόγχες, θα χύνεται η γλώσσα σαν νερό από το στόμα και θα εξατμίζεται η σάρκα έτι σταμένου του ανθρώπου επί των ποδών αυτού. Ακαριέως, προτού προλάβει ο άνθρωπος να πέσει από το... να πέσει, θα χύνονται τα μάτια, θα χύνεται η γλώσσα, θα εξατμίζεται η σάρκα. Είναι οι συνέπειες της εκρήξεως βόμβας νετρονίου. Το θερμικό κύμα, άμα πάρει τον άνθρωπο, φτάνει χαρακτηριστικά, λένε οι ατομικοί επιστήμονες. Χύνεται το μάτι, χύνεται η γλώσσα, εξατμίζεται ακαριέως αυτοστιγμή η σάρκα. Τα γράφει αυτά ο Ζαχαρίας το 500 περίπου π.Χ., τότε που πολεμούσαν με λιθάρια, με ξύλα, με σίδερα. Μάλιστα. Η δε Αποκάλυψη μιλάει για χρυσές φιάλες, νταμιζάνες που θα πέφτουν από πάνω, ολόχρυσες. Είναι συμβολική, αλληγορική η Αποκάλυψη. Ονομάζει τις νταμιζάνες αυτές ολόχρυσες γιατί είναι πολυδάπανες και το χρυσάφι θα λέγαμε. Και κάθε φιάλη θα έχει τη δύναμη να καταστρέφει το 1/3 της γης. Δεν λέω ότι εκεί που θα πέφτει θα καταστρέφει, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο που θα πέσει πάνω στο κεφάλι του ή μια μικρή έκταση γης. Το 1/3 της γης. Μάλιστα. Δεν είναι ατομικές βόμβες αυτές. Να πούμε και την ευχάριστη. Ναι, να πούμε την ευχάριστη, να γυρίσουμε στον Πατροκοσμά. Ναι. Στον Πατροκοσμά. Λοιπόν, ο Άγιος Κοσμάς προφήτευσε και είπε το πρόβλημα της πόλης θα λυθεί. Αυτό σημαίνει όπως οι Εβραίοι έπειτα από 2000 περίπου χρόνια πήραν την πόλη τους, την Ιερουσαλήμ,
και οι χριστιανοί, οι Έλληνες, θα πάρουν και αυτή την πόλη των οραματισμών τους. Την Κωνσταντινούπολη. Την Κωνσταντινούπολη. Εκεί δεν συγκεντρώνονται οι μεγάλοι πόθοι μας και τα οράματά μας. Αυτό φαίνεται ανθρωπίνως αδύνατο. Σήμερα. Λοιπόν, αλλά τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά εστί παρά το Θεό, και όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης, λέει και κάποια άλλα πράγματα σχετικά ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο Θεός κάνει υπερφύσιν πράγματα.